Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια συνταγή η οποία έχει να κάνει με πίτα. Πίτα για σουβλάκι. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας το αλεύρι μέσα σε αυτό το μπολ. Βάζουμε περίπου τα 2 τρίτα της ποσότητας. Η επόμενη κίνηση είναι να βάλουμε λίγο αλάτι, ζάχαρη και ξηρή μαγιά. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε το νερό. Εφόσον λοιπόν έχουμε βάλει όλο το νερό και τη μισή σχεδόν ποσότητα και λίγο παραπάνω από το αλεύρι, δημιουργούμε ουσιαστικά ένα χυλό και προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι σταδιακά. Στην αρχή θα κολλάει αρκετά. Αυτό δεν πρέπει να σας τρομάξει. Βάζουμε λίγο ακόμα αλεύρι. Όταν φτάσει λοιπόν στην επιθυμητή υφή, η οποία πρέπει να είναι αυτή ακριβώς, τότε σταματάμε. Το επόμενο που πρέπει να κάνουμε είναι να χωρίσουμε τη ζύμη σε μπάλες των 160 γραμμάριων. Για να κάνουμε ολοστρόγγυλες μπάλες, θα πρέπει να κρατήσουμε το χέρι μας έτσι. Πλάθουμε λοιπόν τις μπάλες, αυτόν τον τρόπο. Ελαφρώς τις περνάμε από το αλεύρι. Και παίρνουμε ένα μεγάλο ταψί. Βάζουμε λίγο αλεύρι στον πάτο του ταψιού. Και τοποθετούμε τις μπάλες με αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Παίρνουμε μία μεμβράνη και σφραγίζουμε ουσιαστικά την επιφάνεια του ταψιού. Ο καλύτερος τρόπος για να φουσκώσουμε γρήγορα το ζυμάρι είναι να ανάψουμε το φούρνο σε 100 βαθμούς για 10 λεπτά και να τα βάλουμε μέσα με σβηστό φούρνο. Λοιπόν, τα ψωμάκια έχουν ξεκουραστεί, έχουν φουσκώσει και τα ξεσκεπάζουμε. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, είναι πάρα πολύ μαλακό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο κάλαμπο κάλευρο. Όσο λοιπόν ζεσταίνει το τηγάνι, παίρνουμε μία λαδόκολλα ώστε να δημιουργήσουμε ένα δίσκο. Βάζουμε λίγο νερό στο τηγάνι. Βάζουμε τη λαδόκολλα. Λίγο νερό πάνω από τη λαδόκολλα. Και λίγο λάδι. Τοποθετούμε την πίτα ακριβώς στο κέντρο και καπακώνουμε με το άλλο τηγάνι. Εδώ χρειαζόμαστε ουσιαστικά αυτό το σχήμα για να έχει περισσότερο χώρο να κυκλοφορεί η υγρασία και ο αέρας. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερο με το τηγάνι, αλλά μπορεί να γίνει και με καπάκι. Μετά από 2 με 3 λεπτά ξεσκεπάζουμε και γυρνάμε το ζυμάρι. Ρίχνουμε λίγο νερό, αυτή τη φορά κάτω από τη λαδόκολλα. Και ξανασκεπάζουμε. Τώρα το μόνο που μας λείπει είναι ή ένα σουβλάκι ή ένας ωραίος γύρος. Στα επόμενα βίντεο θα φτιάξουμε και αυτά.